επιστάτη του περιφολιού του Αγίου Λαζάρου για ένα σύντομο καλωσόρισμα. Φίλε Λάζαρε, παρακαλώ. Πρώτη επιστολή Ιωάννη, κεφάλαιο 4. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών, ον εώρακε, των θεών ον ουχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν, και ταύτην την εντολήν έχουμε από αυτού, ή να ο αγαπών των θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Η μετάφραση είναι, γιατί αυτός που δεν αγαπά τον αδελφόν του που έχει δει, το Θεό που δεν τον έχει δει, πώς μπορεί να τον αγαπά. Και αυτή την εντολή έχουμε από Αυτόν, ώστε αυτός που αγαπά τον Θεό, να αγαπά και τον αδελφόν του. Καλωσορίζω την τρίτη δημοσιογραφική διάσκεψη, αλλά και το πρώτο ημισυνέδριο που πραγματοποιείται σήμερα στο Ukran University, Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, και αφορά το τρίτο φεστιβάλ αλληλεγγύης και αγάπης, ο Άγιος Λάζαρος και ο μικρός του φίλος Σάββας, το οποίο έγινε θεσμός. Πέρσι, με την ευλογία του Αγίου Λαζάρου και τη συμπαράσταση όλων των συνδετημόνων, αξίωσε να μαζέψει 80.000 ευρώ και η διάθεσή τους έχει δημοσιευτεί σε δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ένα μεγάλο θαύμα από τον Άγιο Λάζαρο, του οποίου εορτάζουμε στις 16 Οκτωβρίου τη δεύτερη κίνηση, ενώ στις 17 Οκτωβρίου την ανακομιδή των ιερών του Λιψάνου και ο ναός στο περιβόλι του Αγίου στην Δρομολαξά έχει την τιμητική του, αφού είναι ο κατεξοχήν πανηγυρίζων ναός της Ιεράς Μητρόπολης Κητίου, μια ιστορική μητρόπολη που πρώτος της Επίσκοπος και ιδρυτής δεν είναι άλλος από τον Φίλο του Χριστού, αναστημένο από τους νεκρούς, τετραήμερο και θαυματουργό Λάζαρο. Αφιερώνεται ιδιαίτερα και στοχευμένα στη μνήμη του μικρού Σάββα, όπου αυτό το διήμερο γιορτάζουμε τα πνευματικά του γενέθλια. Όλοι εμείς στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, με την οικογένεια του μικρού Σάββα, αγωνιούμε κάθε χρόνο για αυτό το γεγονός και νιώθουμε τη μεγάλη χαρά όταν οι επισκέπτες στην εκδήλωση μετατρέπονται νοερά στους φίλους του μικρού και τα δώρα που φέρνουν χρηματικά ποσά ή υλικά διοχετεύονται στο Ταμείο Κέντρου ΑΜΕΑ Αγίου Λαζάρου που κάνει εξαιρετική δουλειά και άλλα χορηγούνται στην παιδογκολογική κλινική του Μακαρίου Νοσοκομείου. Τι πιο μεγαλειώδες μνημόσυνο και πόση αγαλίωση νιώθει ο μικρός μας άγγελος στους ουρανούς μετά από αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό, την Κυρία Θεοτόκον και τον Άγιο Λάζαρο που κάθε χρονιά μεγαλώνει η οικογένεια των εθελοντών, των υποστηριχτών, χορηγών και διοργανωτών. Φέτος και κάθε χρόνο συνδιοργανωτές είναι το Δημαρχείο Δρομολαξάς. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Κύπρο. Το Κέντρο ΑΜΕΟ Αγίου Λαζάρου και η οικογένεια του μικρού Σάββα. Συμμετέχουν επίσημα Υπουργείο Παιδείας, Υφυπουργείο Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Ιούκλαν, κύριε Φλόρο Βονιάδη, συγκινητικό και διδακτικό, το παράδειγμα σας. Blue Heart Foundation, Go On Foundation, Ομοσπονδία Υπασίας Κύπρου, Ομοσπονδία Ποδηλασίας Κύπρου, που αφιερώνει, κύριε Γεωργίου, εδώ και 2 χρόνια, το πρωτάθλημα στον Άγιο Λάζαρο. Ονομάζεται πρωτάθλημα ποδηλασίας Αγίου Λαζάρου.
33η μοίρα καταδρομών, ο ΣΕΒΑΚ, ΟΙΚ, Σύνδεσμος Εφέδρων Πατριαρχών Κύπρου, Παγκύπριος Όμιλος Σκοφών Άγιος Λάζαρος, η Ιστιοπλός Μαριλένα Μακρύ, Ομοσπονδία Ρεξιτοτιστών Πήγασου, Συγκογένεια Μιχάλη Νεοφύτου για την Αιμοδοσία, Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ και πλήθος εθελοντών και εθελοντριών. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι αδελφοί θα έχουν βήμα στο σημερινό συνέδριο να αναλύσουν τον λόγο και σκοπό της παρουσίας τους, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά γιατί ενώνουμε δυνάμεις στον καλό αγώνα για την Ορθοδοξία και τον συνάνθρωπο. Ύψιστη τιμή, ιστορικό γεγονός, αλλά και ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί για όλους εμάς το γεγονός ότι φέτος η εκδήλωσή μας τελεί υπό την αιγίδα και υψηλή προστασία και θα είναι με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κυρίου Γεωργίου, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη και με τη μεγάλη αγάπη που τον διακρίνει αποδέχτηκε ασμενός την πρόσκληση και αμέσως αγκάλιασε και αγίασε την φιλανθρωπική πανήγυρη παρέχοντας τις πατρικές και αρχιερατικές του ευλογίες, δείχνοντας εμπράκτος ότι ως φιλόστοργος πατέρας πάντοτε στηρίζει ηθικά και υλικά κάθε προσπάθεια προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, πέρα από τις ανακοινώσεις των δράσεων, φιλανθρωπικών και άλλων, έχει πάρει ένα άλλο χαρακτήρα μέσα από τις τοποθετήσεις και τις πρωτοβουλίες όλων των προαναφερθέντων. Θα καταλήξει σε απτά αποτελέσματα και συμπεράσματα, μέρος των οποίων θα δημοσιευθούν και στον τύπο. Αποκορύφωμα της σημερινής διάσκεψης είναι η φιλανθρωπική εκδήλωση η οποία συμπυκνώνει την εθελοντική και πολλές φορές θυσιαστική αγάπη, διατρανώνει την πολύμορφη και συλλογική προσπάθεια που προέρχεται από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, οι οποίες ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη, ενός αγαθού σκοπού, γιατί κανένα χελιδόνι από μόνο του δεν φέρνει την άνοιξη. Στόχος της Ορθόδοξης πίστης είναι να μετατρέψει τον άνθρωπο σε Θεό από αυτήν τη ζωή. Τούτος είναι ο στόχος. Να ζήσουν οι χωματένια απόγονοι του Αδάμ την θέωση από αυτή τη ζωή. Να μοιάσουν στον Θεό και ομοιάσουν με τον Θεό όταν ενεργούν με αγάπη, φιλεσπλαχνία και αλληλεγγύη. Δεν είναι ικανό το να είσαι άνθρωπος, αλλά σημαντικό να μετατρέπεσαι κάθε στιγμή σε συνάνθρωπο και ως άνθρωπος να θρόσκεις, να βλέπεις προς τα άνω, προς τον προορισμό μας που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστώ.